Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Ανάλυσε το Peripress.gr στην κανονική μας ώρα. Εντάξει, λίγο λεπτά πιο μετά, αλλά τι βρήκαμε την άκρη μας και σήμερα. Το βρήκαμε το φως και το δρόμο στο στούντιο. Με τον Αχιλέα, είσαι έτοιμος? Βλέπω... Είμαι πανέτοιμος. Καλησπέρα σε όλους. Χρόνια πολλά, Αντώνη, για την ονομαστική σου εορτή. Σε ευχαριστώ πολύ. Και σε ευχόμαστε να σου πάνε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Νέα μέρα, νέα εκπομπή, νέο βίντεο στο Repress. Αρκετοί το περιμένατε κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας. Δύο χεράκια έχει ο καθένας μας, δεν έχουμε περισσότερα. Μακάρι να μπορούσαμε να έχουμε και τις ταχύτητες που θα θέλαμε. Και τουλάχιστον το παλεύουμε. Χθες ασχοληθήκαμε πολύ και ειδικά με τον Σβιντέρσκι. Τον Κάρολ Σβιντέρσκι, τον επιθετικό στον οποίο βρίσκεται πολύ κοντά ο ΠΑΟΚ, να τον κλείσει. Σήμερα στο Facebook του Repress υπάρχει και το βίντεο για τον Μίτσις. Κάναμε αρκετή κουβέντα για τον Κροάτι Μέσο, αλλά άλλο να κάνουμε κουβέντα σε θεωρητικό επίπεδο και άλλο επί του πρακτέου. Με βίντεο στο οποίο καταγράφονται όλα τα στοιχεία του παιχνιδιού του Μίσιτς, για να μπορεί ο καθένας να βγάλει τα συμπεράσματά του, το τι ποδοσφαιριστή απέκτησε ο ΠΑΟΚ για τουλάχιστον το επόμενο εξάμηνο, το τι να μην περιμένει από αυτόν, ναι, το τι να περιμένει από αυτόν και γενικότερα τι χαρακτηριστικά προσθέτει. Διότι ο ΠΑΟΚ πήρε το Μίσιτς, είναι πολύ γενικό το τι ουσιαστικά κερδίζει ο ΠΑΟΚ με το Μίσιτς της εντός των 4 γραμμών του αγωνιστικού χώρου. Αυτή είναι η ερώτηση, η απάντηση είναι το βίντεο στο Repress. Καλησπέρα και από μένα, χρόνια πολλά, Αντώνη. Να είσαι καλά. Ναι, είναι αυτές οι γιορτές που εγώ δεν θυμάμαι ποτέ, ποτέ όμως. Η μητέρα μου το πάλεψε, ναι, το πάλεψε να με βγάλει, ναι, το Αγίου Αντωνίου, αλλά δεν μπόρεσε και οπότε πέντε, ναι, μέρες νωρίτερα έχω γιορτή γενέθλια. Εντάξει. Είμαι καλυμμένος. Εντάξει, και εγώ κοντά τα έχω, 15 γενέθλια γιορτή, ένα δώρο παίρνουμε. Πρόβλημα. Ναι, αυτό. Πρόβλημα. Ναι, αυτά είναι παιδικά τραύματα, δεν απασχολούν το κοινό. Απλά βγαίνουν από και που. Και λέει, τι γίνεται. Τι να γίνει, όλα καλά. Στις επάλξεις. Στις επάλξεις. Αθλητική κατάσταση. Η edition σήμερα είναι swag. Swag, ε. Swag edition. Swag. Ναι. Έχουμε swag χιλιά λοιπόν σήμερα. Να κάνουμε και ένα τέτοιο βίντεο. Τι είναι swag edition. Ανάλυση. Ναι, ναι. Έχουμε τα βιντεάκια. Με βίντεο να παγώνει ο χρόνος, ναι, να μην περνάει, ναι, το χέρι, ναι, από εδώ. Τα κατάλληλα τα βίντεο τα έχουμε. Τέλος πάντων, όντως, εγώ πλέον θεωρώ μέσα από τη δουλειά που έγινε ότι έχω μια πιο πλήρη εικόνα του Μίσιτς σε σχέση με τη χθεσινή. Αυτό που εξηγούσα και πριν στην εκπομπή του ΠΑΟΚ 24 είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για όσους κάνουν βίντεο. Παίρνει πάρα πολύ χρόνο. Και όλες οι φάσεις που μπαίνουν δεν είναι τυχαίες. Είναι ενδεικτικές του τρόπου παιχνιδιού. Δηλαδή δεν βάζεις ό,τι σου έρθει. Ένα ενδεικτικό για να καταλάβει ο κόσμος το τι σημαίνει κάνεις ένα βίντεο παρουσίασης των αγωνιστικών στοιχείων ενός ποδοσφαιριστή, είναι μέσα από τα βίντεο να δεις εάν υπάρχει μία αγωνιστική κίνηση την οποία την κάνει τόσες φορές ώστε να θεωρηθεί μοτίβο του μοτίβο. Επαναλαμβανόμενη κίνηση. Κίνηση, ναι. Ναι, είναι κίνηση που τον χαρακτηρίζει. Ωραία. Δεν γίνεται ένα βίντεο άπειρα με πέντε φάσεις. Να, εδώ χάνει την μπάλα, εδώ τον περνάνε, εδώ τον κάνει, εδώ τον ράνει. Είναι αυτό που συναντάμε περισσότερο στο παιχνίδι του ποδοσφαιριστή. Σωστά. Εντάξει. Κάτι που δεν βάλαμε λόγω πίεσης χρόνου. Ωραία. Δηλαδή το μόνο στοιχείο που δεν υπάρχει. Ωραία. Από αυτό που είδα εγώ, γιατί είχα πολύ χρόνο χθες να αναλύσω, ήταν οι στημένες μπάλες. Εκτελεί corner. Αλλά αυτό είναι δευτερεύον και δεν καίγει κανέναν ουσιαστικά. Γιατί το εκτελεί κόρνερ πηγαίνει, ναι, και στο τι γνώσεις της ομάδας έχει, ναι, το πού του έχουν πει να εκτελεί το κόρνερ. Ναι. Γιατί πόσο μπορεί έχει δουλευτεί στη μενή μπάλα. Μπορεί να είναι σωστά πέντε κόρνερ εκτελεσμένα, αλλά ή ο παίκτης να μην ξαμακαριστεί, ναι, ή να βγει μια κομπίνα και να βγει μια συνεννοησία και να φανεί κακή εκτέλεση, ενώ, ναι, είναι κακή, δεν είναι η εκτέλεση του κόρνερ, είναι κακή, ακριβώς, εκτέλεση. Γι' αυτό λέω ότι είναι κάτι δευτερεύον, πόσο μάλλον στον ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου που δεν έχει αριστεροπόδαρο και αυτός δεν είναι αριστεροπόδαρος. Δηλαδή να πεις ότι θα είναι ένα χτύπημα με αριστερό, να πάει στην ευχή. Αλλά δεν είναι χτύπημα με αριστερό, είναι χτύπημα με δεξί. Χτύπημα με δεξί ο ΠΑΟΚ κουτσά στραβά έχει. Έχει έναν Πέλκα, έχει έναν Μπίσεσβαρ, έχει ένα Βιερίνια, έχει τέλος πάντων
ένα υποφερτό επίπεδο, θα πω εγώ, δεν έχει το top στα στημένα, αλλά δεν νομίζω ότι αξίζει το, άξιζε τον κόπο να πει στο βίντεο το κομμάτι της εκτέλεσης corner που στη Ριέκα, τότε που ήταν ακόμα ποδοσφαιριστής ο Μίσιτς, γιατί το έχασε στη Sporting Λισαβόνα. Ναι. Τι σημαίνει το ήταν και το σημαίνει, ναι, το έχασε, για να εξηγήσουμε. Σημαίνει, ναι, ότι ένας ποδοσφαιριστής δεν πήγε στη, όχι, Sporting. Ναι. Ένας ποδοσφαιριστής, όπως και για να κρυθεί, πρέπει να τον δεις το τι έκανε σε 10 σερί 90 λεπτά. Mm. Τουλάχιστον 8 με 10. Mm. Να δεις τις αντοχές σου, τις ανάσες σου, τα δεξίματά του. Mm. Το πώς πηγαίνει σε έναν αγώνα που η ομάδα του κερδίζει 3-0, το πώς πηγαίνει σε έναν αγώνα που κερδίζει η ομάδα του 0-3. Γιατί βλέπεις αν είναι παίκτης ψυχολογίας. Βλέπεις αν είναι παίκτης συνόλου. Βλέπεις αν είναι παίκτης που ένα μάτς δεν τυπάει την ομάδα και την βοηθάει να το κυρίσει. Ναι. Αν δεν αντίθετο. Για να την πάει το παιχνίδι και να το γυρίσει για τους άλλους. Ναι. Όλα είναι. Όλα όσα μπορούν να προκύψουν από ένα χρονικό διάστημα συνεχόμενη συμμετοχή ενός ποδοσφαιριστή στην ομάδα του. Ναι. Για να μπορείς να τον κρίνεις. Είναι άλλο, λοιπόν, έκανα συμμετοχές 10. Ήταν ποδοσφαιριστής. Ενώ η Sporting δεν ήταν, δεν έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο παίκτης δεν έχει τα στοιχεία, έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Sporting ήταν ανενεργός. Αυτή είναι η λέξη. Ανενεργός, γιατί οι Πορτογάλοι τώρα εκεί πέρα στο κέντρο έχουν τη Σάρα και τη Μάρα, έτσι. Δεν έχουν. Mm. Αλλά από την άλλη, αυτό που είχαμε συζητήσει την άλλη φορά για το συγκεκριμένο θέμα είναι ότι κάτι θα είδανε έτσι ώστε να τον πάρουν, έτσι να δεν είναι. Για να τον πάρουν. Ναι, δεν είναι χαζή δηλαδή η Sporting Λισαβόνα. Ξέρουμε ότι όλοι εκεί πέρα είναι φυτώριο ταλέντων, διαλέγουν στους παίκτες. Είναι κλαμπ όλα. Είναι, ναι. Οι Πορτογάλοι νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι με αφετηρία την Πόρτο, του Πίντο Ντακώστα, mm-hmm, όπου είχε συμβεί το εξής εκπληκτικό όταν ο ΠΑΟΚ πήγε να αγοράσει το Βιερίνια μετά τον δανεισμό του. Πήγε ο Βρίζας το όλος καμάρι, ναι, μόλις είχε κλείσει τον Κουτσιανικούλη, ο ΠΑΟΚ, και πήγε όλος καμάρι να πει ότι επειδή δεν είχαμε λεφτά, δώστε μας το Βιερίνια, χωρίς λεφτά γιατί δεν είχαμε μαντήλι, και θα πάρετε ένα 20% του Κουτσιανικούλη. Και λένε οι της Πόρτο, ποιος Κουτσιανικούλης, εμείς θέλουμε το 30% του Αθανασιάδη. Ο Αθανασιάδης τότε δεν είχε παίξει στον ΠΑΟΚ ακόμα. Είχε 4 συμμετοχές, 5. Ναι. Χοντρά, παραπάνω, χοντρά. Παραπάνω δεν είχε. Χοντρά, χοντρά. Άρα καταλαβαίνουμε όλοι ότι το επίπεδο του σκάουτινγκ της Πόρτο και γενικά των πορτογαλικών ομάδων είναι σε επίπεδο ταβανιού, θα το πω. Ανοίγω παρένθεση και κλείνω. Οι Πορτογάλοι είναι και οι πορτογαλικές ομάδες είναι και selling lamb μεταξύ τους. Ναι. Δεν ρίχνουν τιμές. Δεν είναι επειδή ο παίκτης θα πάει εσωτερικά. Αυτό που έχει η Αγγλία και φαίνεται περισσότερο το έχει και η Πορτογαλία. Στο εσωτερικό της, το πώς θα φτάσει ένας παίκτης στην Πόρτο, όλοι θα πληρωθούν. Γιατί όλοι ξέρουν και πιστεύουν ότι εγώ θα σου ζητήσω Πόρτο λεφτά, γιατί και εσύ έχεις αποδείξει ότι από τον οποιονδήποτε project σου μπορείς να πάρεις λεφτά. Καλά λεφτά. Ναι. Και η Πόρτο, βέβαια, η οποία, τη δεύτερη ιστορία που συναντήσαμε με την Πόρτο και το σκάουτινγκ της, όταν εντόπισε τον Σισοκό, τον γνωστό αριστερό μπακ, που δεν πήγε στη Μίλαν επειδή είχε πρόβλημα στα δόντια. Στα δόντια. Ναι. Εντάξει, γι' αυτό να φορτίζετε τα δόντια σας, παιδιά. Και το ηθικό μήνυμα της εκπομπής. Όταν λοιπόν πήγε να πάρει το Σισοκό από την. Πού ήταν, κάπου ήταν στην Κιμαράες, κάπου ήταν, δεν θυμάμαι τώρα. Έβαλε μπροστά τον ΠΑΟΚ να βγάλει τιμή αγοράς του παίκτη, γιατί φοβήθηκε η ίδια ότι αν πάει η ίδια να αγοράσει θα είναι δεκαπλασιασμένα τα λεφτά. Πήγε λοιπόν ο ΠΑΟΚ, έκανε μία πρόταση στη συγκεκριμένη ομάδα που έπαιζε στο Σουκό, βγήκε τιμή πώλησης 300 χιλιάρικα, εμφανίστηκε ως Super Brooklyn η Πόρτο, έδωσε 100 παραπάνω, πήρε τον Σισοκό και έδωσε με ελευθέρας τον Λίνο στον ΠΑΟΚ. Από τα πιο ωραία deal που έχω δει στη ζωή μου. Πολιτική. Η οποία Πόρτο πήρε 20 εκατομμύρια από τον Σισοκό, 18 από τη Λιόν, αν θυμάμαι καλά. ΠΑΟΚ έβγαλε 8 χρόνια με τον Λίνο Πούδρα. Πλήνε βάλε, 202 συμμετοχές. Εντάξει, και οι βλάκες ήταν οι άλλοι.
που πήραν τα 400 χιλιάρικα. Από αυτή εδώ τη μεταγραφή του Σοκό μου θύμισε την ατάκα που Μουσόντο τότε όταν είχε σωθεί ο Εργοτέλης που έλεγε τώρα είμαστε αρούμενοι όλο το ομάδα, όλο το πρόεδρο, όλο το παίκτη, όλο το φίλαθλη. Ακριβώς αυτό. Από αυτό εδώ το project ήταν όλοι χαρούμενοι στο τέλος. Στο τέλος, ναι. Άρα λοιπόν καταλήγουμε κάπου στην υπόθεση Μίσιτς. Τα συμπεράσματά σας ποια είναι, Αντώνη? Ο Μίσιτς έχει στοιχεία που έχει ο Σάχοφ στην κίνηση του έξω από την περιοχή. Έχει τη μακρινή μαλλιά που ο Σάχοφ δεν την έχει τόσο. Δεν την επιχειρεί τουλάχιστον. Αυτό ήθελα να πω. Δεν την έχει τόσο δουλέψει, πήγα να πω. Και για να μην έχει δουλέψει, σημαίνει ότι δεν του έχει προκύψει ανάγκη. Δεν το έχει προκύψει ανάγκη στο παιχνίδι. Και σου λέει από τον έκτεθο, καλύτερα κάνω 5 κοντινές πάσεις και να μου πούν ότι πας με ασφάλεια. Είναι σημαντική παράμετρο όμως η αλλαγή παιχνιδιού και να βρει τον αντίπαλο σε φάση μετάβασης. Σε περίπτωση που στην Ελλάδα όλοι τον ΠΑΟΚ τον περιμένουν πίσω από τη σέντρα. Για ομάδα που ο ΠΑΟΚ δίνει τα 24 παιχνίδια του σε κλειστό χώρο. Σίγουρα δεν το συζητάω. Και ο ΠΑΟΚ δεν έχει παίκτη να αλλάζει παιχνίδι πριν το Βιερίνη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι, και τον τωρινό Βιερίνη. Ναι. Όταν λέω τωρινό Βιερίνη είναι σε θέση. Ναι. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να αλλάζει παιχνίδι από την πίσω γραμμή. Βέβαια. Δεν έχει πατήματα μέσα στην περιοχή όπως έχει ο Σάχοφ. Ναι. Δεν τα έχει. Δεν νιώθω ότι ο ΠΑΟΚ παίρνει κάτι το διαφορετικό ή κάτι το εξαιρετικό. Μου βγάζει παίχτη προπονητή, που ένας προπονητής, ειδικά όπως είναι ο Λουτζέσκου, μπορεί να καταλάβει ότι ξέρεις τι, αυτός ο παίχτης μπορεί να κάνει 4 πράγματα καλά. Παραπάνω όχι. Αυτά θα του ζητήσω. Δεν θα του πω να καταπιεί σπαθιά, γιατί θα εκτεθεί αυτός, θα εκτεθώ κι εγώ. Θα εκτεθούμε κι όλοι, ναι. Ακριβώς. Γι' αυτό του έβαλα την ταμπέλα παίχτη προπονητή. Και το ερωτηματικό είναι για τον ΠΑΟΚ το αν καλύπτεται με τα χαρακτηριστικά του Μίσιτς ως σύνολο στη μεσαία γραμμή. Εγώ θα πω το εξής. Συμφωνώ ότι είναι Σάχοφ, αλλά αν έπρεπε να κάνω rotation στην ενδεκάδα σε σχέση με το τι υπάρχει σήμερα, αν θεωρήσω δηλαδή ότι βασική διάδα είναι του Κάνιας Μαουρίτσιου, θα έπαιζε στη θέση του Μαουρίτσιου, όχι στη θέση του Κάνιας. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ότι ο ΠΑΟΚ παίχτη που να έχει έστω και τα μισά χαρακτηριστικά του Κάνια στο παιχνίδι, δεν έχει. Και νομίζω ότι εάν το καταλάβαν κάποιοι μία φορά, όσοι είδαν το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Τρίπολη, το κατάλαβαν. Και δεν είναι το μοναδικό. Το πέρσινό στην Τρίπολη είναι τα ίδια. Αυτό της Παναχαϊκής είναι τα ίδια. Η αμυντική του μετάβαση με Σάχοφ Μαουρίτσιου, η λέξη είναι θλιβερή, εντάξει. Δεν έχει τρεξίματα, δεν έχει πρώτη μπάλα. Μόλις χαθούν οι αποστάσεις, τελειώνει το παραμύθι. Δεν έχει κάλυψη. Παίζει κορώνα γράμματα. Να είναι καλό, Βαρέλα, ο Κρέσπο και ο Πασχαλάκης σε εκείνη τη φάση. Αλλιώς έσφιξε. Εγώ θέλω να σταθώ στο γεγονός ότι με βάση το βίντεο που είδα, έτσι. Μου φαίνεται πιο πολύ παίκτης rotation, θα έλεγα. Έτσι. Σε κάποια στιγμή, ίσως αντί Μαουρίτσιο, δεν ξέρω σε ποιανού θέση, σαν οχτάρι εκεί πέρα. Σε αυτό που θέλω να σταθώ είναι ότι ο ΠΑΟΚ πολλές φορές προσπαθεί να βγάλει αυτό το repress που λέμε, έτσι. Με το που χαθεί η μπάλα να πάμε να την πάρουμε την μπάλα, έτσι ώστε να την πάρουμε ξανά στα πόδια μας, να κάνουμε κατοχή. Ναι, ναι. Από το βίντεο, με βάση το βίντεο που είδα δηλαδή, αυτό που θέλω να πω είναι ότι πολλές φορές τον γυρίσαν οι αντίπαλοι. Δηλαδή δεν έπιασε το μαρκάρισμά του. Πάει πάνω στην μπάλα δυνατά, αλλά οι αντίπαλοι του ξεφεύγουν εύκολα. Το μαρκάρισμά του είναι δηλαδή λίγο. Είναι επιθετικό, αλλά όχι σωστό. Αφελές επιθετικό. Αφελές επιθετικό, σωστά μιλάς. Δεν είναι έτοιμος δηλαδή να κάνει το φάουλ αν είναι να του φύγει. Πράγμα το οποίο δεν βολεύει έτσι το repress, έτσι. Πράγμα το οποίο χρησιμοποιεί ο ΠΑΟΚ. Ναι. Πιστεύω. Τώρα σε κάποιες φάσεις τα πλάγια που βγαίνει καθαρίζει καλύτερα την φάση σε πιο κλειστό χώρο παρά σε σύγκριση με ανοιχτό χώρο, έτσι. Είναι πιο γρήγορος. Αν θέλουμε να το συγκρίνουμε με το Σάκχοφ ή το Μαουρίτσιο. Εκεί το πάμε κυρίως. Ναι. Είναι λίγο πιο γρήγορο. Αν πάμε στο rotation του Μαουρίτσιο, με δεδομένο ότι ο Σάχοφ τελειώνει το συμβόλαιό του και έχει και μια πρόταση με τη Βίντι, δεν είναι δηλαδή αόρατο το σενάριο να αποχωρήσει ο Σάχοφ, το λογικό είναι να αντικαταστήσει το Μαουρίτσιο όταν χρειαστεί. Εγώ τι καταλαβαίνω από τις κινήσεις, γιατί νομίζω ότι είναι λίγο απλό. Το rotation του ΠΑΟΚ δεν βγήκε το καλοκαίρι με τα παιχνίδια της Ευρώπης, γιατί οι επιλογές που γίνανε το καλοκαίρι δεν ήταν ορθολογικές.
Αυτό φάνηκε από τα αποτελέσματα. Και τώρα με τα παιχνίδια του κυπέλου να απομένουν, αλλάζει ο ΠΑΟΚ όχι την πρώτη του γραμμή, αλλά το rotation του για να δώσει ανάση στο βασικό κορμό και το βασικό στόχο για το πρωτάθλημα. Mm. Αυτό μου δείχνει εμένα. Και με την επιλογή Μίσιτς. Για να έχει μία 13 παικτών κάθε Κυριακή, ναι, που να γίνεται 18 κάθε Τετάρτη. Αυτό ακριβώς. Να κρατήσει που λέμε λίγο την ισορροπία και από εκεί και πέρα, όποιος τι δεν μπορεί, δεν τραυματιστεί, να γίνει το αντίστοιχο rotation. Αυτό ναι, φαίνεται. Δεν πάει σε επιλογές πρώτης γραμμής. Είναι μια στρατηγική και αυτό, έτσι. Ναι, ναι, είναι. Είναι μια στρατηγική. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ που δεν έχει στρατηγική συνήθως σε μεταγραφικά θέματα. Είναι. Έχει αυτό το. Ναι, το στρατηγική του ΠΑΟΚ στις μεταγραφές μπορεί να πέσει θέμα στην έκθεση της Πανελληνίας. Ναι. Να γράψουν όλοι οίκος γιατί ο καθένας θα έχει την άποψή του και θα μπορούσε να τεκμηριώσει. Ακριβώς. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει κεντρική. Τώρα αυτό αρέσει ή δεν αρέσει, είναι μια στρατηγική. Είναι το πρώτο, είναι το πρώτο βήμα. Ναι. Να έχει στρατηγική. Ναι. Το δεύτερο να την κρίνεις. Ναι. Γιατί πολλές φορές προσπαθήσαμε να κρίνουμε στρατηγικές ομάδων, αλλά. Που δεν ήταν στρατηγικές. Ναι, που έπρεπε να ζοριστούμε περισσότερο να τις ψάξουμε, ναι, από το να τις κρίνουμε. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι. Άρα, νομίζω ότι το ύφος των κινήσεων συμπεριλαμβανομένων και του Μίσιτς, που δεν αλλάζει κάτι στο ρόστερ του ΠΑΟΚ, αυτή είναι η αλήθεια. Αριθμητικά μόνο αλλάζει σε στοιχεία. Νομίζω και ότι και ο Λουτσέσκου στην δήλωση που έκανε πριν από λίγη ώρα πιο απλά δεν μπορούσε να το πει. Ότι κάναμε μία κίνηση στη μεσαία γραμμή για να νιώθουμε ασφάλεια. Δεν ακυρώνει τον Μίσιτς. Απλά βάζει τον Μίτσιτς στη θέση του, αν μπορώ να το πω έτσι, αγωνιστικά ή στην κλίμακά του. Στο ρόστερ του. Ο Λουτσέσκου είναι ο πιο σκληρός προπονητής που έχω συναντήσει εγώ προσωπικά στο κομμάτι προστασίας του γκρουπ. Δεν πά να του φέρεις τον Μαραντόνα μέχρι να πείσει ότι είναι αυτός που είναι καλύτερος από το σκληρό του γκρουπ, θα φτύσει αίμα. Και είναι η ιεραρχία η οποία πρέπει να έχει μια ομάδα. Στο συγκεκριμένο κομμάτι του Λουτσέσκου δεν τον αδικώ. Ναι. Από τη στιγμή που είχε πάρει κάποιες αποφάσεις τον Νοέμβριο του 2017, ναι, να στηριχθεί σε ένα γκρουπ παιχτών και από τότε αυτοί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τον έχουν βγάλει ασπροπόσω. Δεν μπορεί να τον ψέξει κανένας για αυτή του την διδακτική με τους συγκεκριμένους παίκτες. Ακριβώς αυτό. Χιλιά, εσύ αν είσαι ο Λουτσέσκου, θα το πείραζε στον γκρουπ σου? Εννοείται πως δεν θα το πείραζα, γιατί όλη η συνταγή είναι επιτυχημένη, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος με 8 βαθμούς διαφορά, είναι οι ίδιοι παίκτες, παίζουν, κερδίζουν. Υπάρχουν οι δυσκολίες, λογικό. Οκ, okay, δεν γίνεται όλοι οι παίκτες να βγάλουν όλα τα παιχνίδια. Mm-hmm. Κάποια στιγμή θα γίνει το rotation, δεν γίνεται να μην γίνει. Mm-hmm. Είναι φυσικό επακόλουθο, έτσι. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η χημεία και η ισορροπία στην ομάδα, δεν υπάρχει λόγος να την αλλάξεις. Έτσι πιστεύω εγώ. Και μπορείς να ζήσεις και με την έλλειψη των χαρακτηριστικών λόγω της χημείας που υπάρχει. Συμφωνώ. Στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα που παίζουμε, μπορεί να συμβεί αυτό, ναι. Υπάρχει πάντα αν παίζαμε στη Λα Λίγκα, θα κλαίγαμε με μαύρο δάκρυ. Μπορείς να στηριχθείς εκεί, αυτό θέλω να πω. Ναι, θα κλαίγαμε με μαύρο δάκρυ. Ειδικά εκεί στη μετάβαση που είναι και λίγο γρήγορη η Ισπανή. Ναι. Την μπάλα. Λίγο υδραυλική που λέμε. Στη μετάβαση, μόνο με μπάλα εκεί που θέλουν. Μόνο με καταπέλτη θα μπορούσε. Ναι, με καταπέλτη θα μπορούσε να. Για να σκοπευτεί απ' έξω. Εγώ πιστεύω πλέον ότι ο Λουτσέσκου έχει βίτσιο. Ενώ ξέρει, παραδείγματος χάρη, όταν κάνουμε την κουβέντα. Γιατί δεν μπαίνει ο ΠΑΟΚ ένα aggressive half με πολλά τρεξίματα και ένταση στα τρεξίματά του, δεν απαντάει ποτέ πολλά. Ξεκινάμε από τα βασικά. Αφού ρε φίλε το βλέπουμε, αυτό θέλει. Ο Λουτσέσκου επιμένει να θέλει να παίζει με δύο οχτάρια και ένα δεκάρι. Και παράλληλα, αυτό να αφήνει να εννοηθεί. Και παράλληλα, ο πιο αναντικατάστατος παίκτης στον άξονα είναι ο Κάνιας, που είναι εξάρι. Χωρίς ένταση στα τρεξίματα και χωρίς σε δύναμη. Εξηγήστε το όμως τώρα, παιδιά. Να το εξηγήσουμε. Δηλαδή το σκέφτομαι λάθος. Γιατί μπορεί να με τρελάνε. Τον Λουτσέσκου τον έχουμε στηρίξει σε πολύ δύσκολες στιγμές. Απλά προσπαθούμε να καταλάβουμε. Και τελευταίες μέρες των μεταγραφών είχε γίνει ερώτηση για το αν θεωρεί ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να βγάλει τη σεζόν με τρεις διοργανώσεις. Όχι μόνο αριθμητικά με τους Κάνιας, Βέρμπλουν, Σάχοφ και Μαουρίσιο. Αλλά και χαρακτηρίζει για τα χαρακτηριστικά του. Για την φυγή ένταση, θα σου πω γιατί. Για την φυγή Χαρίση. Γιατί εμείς θεωρούσαμε ότι μπορεί να είναι ο πέμπτος. Δώσ' του 12 παιχνίδια, ρε φίλε. Αλλαγή, βασικά τα 5. Συμφωνώ. Ναι. Επέμενε ότι δεν υπάρχει λόγος και ότι 4 φτάνουμε.
οι Ιθομίτσες δεν φτάνουν τέσσερις. Είναι η αλήθεια. Δεν φτάνουν. Και το, και το κατάλαβε, όχι πληρώνοντάς το σε αποτέλεσματα, στο πρωτάθλημα. Στην Ευρώπη. Αποτελέσματα, ότι... στην Ευρώπη και στο κύπελλο τώρα. Στην Ευρώπη και στο κύπελλο, στο παιχνίδι με την. Το οποίο μπορεί να μην έχει κόστος, στην Ευρώπη είχε κόστος. Ναι, είχε, γιατί εκεί ο ΠΑΟΚ έχασε ένα παιχνίδι και το άλλαξαν όλα. Δηλαδή έχασε και το παιχνίδι με τη Βίντι και από εκείνη τη στιγμή έχασε την ισορροπία του και άρχισε να μπαίνει. Μήπως να μπει τελικά όλη η βασική ομάδα στα υπόλοιπα παιχνίδια, να μήπως να κυνηγήσουμε την πρόκληση. Όχι, όμως παίζουμε με τον έναν, με τον άλλον. Όχι, τα κερδίσαμε όλα τα παιχνίδια, τώρα μην χάσουμε. Όχι, το, δεν πρέπει να γίνει rotation στο πρωτάθλημα. Και όλη αυτή η κουβέντα τον έφτασε με εντός εικόνων επώδυνο στην Ευρώπη τρόπο. Στην κουβέντα που κάνουμε τώρα. Την καθαρά αγωνιστική περί χαρακτηριστικών και όχι μόνο περί ποσότητας ποδοσφαιριστών, αλλά και το τι δίνει ο καθένας. Αποδείχθηκε ότι το ρόστερ δεν ήταν τόσο γεμάτο όσο νόμιζε ο οργανισμός το περασμένο καλοκαίρι. Δεν πειράζει, ποδοσφαιρικά μαθήματα είναι αυτά. Πάμε παρακάτω. Όλες οι ομάδες κάνουν κακές εκτιμήσεις. Αν ευελπιστούμε να μην γίνονται τόσο κακές εκτιμήσεις, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που ήρθαν στον ΠΑΟΚ που είναι πραγματικά να αναρωτιέσαι πώς ήρθαν. Αλλά όλοι τα κάνουν αυτά. 35% στοχεία υπάρχει σε μεταγραφές. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το παγκόσμιο στατιστικό. Ναι. 35%. Ναι. Και αν σκεφτεί κανείς ότι ο ΠΑΟΚ το καλοκαίρι του 2016 το ξεπέρασε αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό. Mm-hmm. Από τη στιγμή που ο Κάνιας, ο Σάχοφ, ο Βαρέλα, ο Κρέσπο και ο Μπίσεσβαρ παραμένουν στον κορμό. Παραμένουν στον κορμό και έχουν τουλάχιστον 90 συμμετοχές. Mm-hmm. Και όταν έφυγε. Ο Τζάλμα είχε 70. Ναι. Μιλάμε για 6 ποδοσφαιριστές που κουβάλισαν τον ΠΑΟΚ εκεί για 2-2,5 χρόνια. Θα σου πω εγώ ότι ο ΠΑΟΚ πήγε στην πεπατημένη που το είχε κάνει και το καλοκαίρι του 9, του 8. Πήγε στην σε 27-30. Λύσεις, ναι, 27-31-32 με παραστάσεις παίκτες. Δηλαδή δεν ρίσκαρε καθόλου, δεν πήγε καθόλου στην προοπτική. Εκεί το ποσοστό ανεβαίνει. Το θέμα είναι τι αντανακλαστικά έχεις για να το ισορροπήσεις όταν θα προχωρήσουν τα συμβούλια και οι ηλικίες. Και ο ΠΑΟΚ τώρα βρίσκεται σε αυτή τη φάση. Σωστά. Τώρα πηγαίνει σε άλλες ηλικίες, ναι. Σε άλλη νοοτροπία, ναι. Και αρχίζουν και μαζεύονται project όπως λέγαμε τις προάλλες. Ακριβώς. Πάμε στο διάλειμμα. Θα πιάσουμε μετά Φορτούνη. Ναι, νομίζω ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα να πιάσουμε Φορτούνη. Τι επίπτωση έχει στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Εκπληκτική σεζόν, ξέχωρα τώρα. Το πώς βλέπει η Θεσσαλονίκη τον Ολυμπιακό. Εμείς πρέπει να το δούμε ποδοσφαιρικά καθαρά. Και ο Φορτούνης. Όχι, αγωνιστικά κατά ψέματα. Mm-hmm. Τον κουβαλάει. Τον κουβαλάει αυτή τη στιγμή στις πλάτες του. Πάμε στο διάλειμμα και σε λίγο είμαστε πάλι πίσω. Κόκκινο βατάκι. Με κόψες. Μη στεναχωριέσαι. Με κόψες. Βλέπουμε το βίντεο που έχει ανέβει στο repress.gr στη σελίδα στο Facebook. Κάντε like. Να μπείτε να βλέπετε και εσείς σε πρώτο χρόνο ό,τι συζητάμε εδώ και μαζί να σχολιάζουμε το τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Επίσης στο Facebook μου όσπως μου στέλνει αίτημα και είναι μαζί με τη γυναίκα του κόβεται. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Αυτά οι διπλοί λογαριασμοί. Οι διπλοί λογαριασμοί, ναι. Κόβεσαι φίλε. Δεν μπορεί να το κάνεις αυτό το πράγμα. Ή εξήγησέ μου ότι με έπιασε τα πράσινα στάβο και τι γίνεται αλλιώς. Κάντο από κάτω ένα. Ρατσισμός λέγεται αυτό. Δεν έχετε ρατσισμός, φίλε. Διαδικτυακός ρατσισμός. Όσοι θέλουν να πούν συζήτηση, FM κενό 54526. Ναι, FM κενό. Γράφετε αυτό που θυμείτε και το στέλνετε στο 54526. Ή αλλιώς, τώρα που θα πιάσουμε το κομμάτι Φορτούνη, ο πιο κομβικός παίχτης στο νέο project του Ολυμπιακού, με διαφορά από τον δεύτερο. Μπορείτε να σχολιάζετε κάτω από το βίντεο του Φορτούνη που ανέβηκε πριν από λίγο. Δεν πρέπει να. Στη Θεσσαλονίκη πρέπει να μάθουμε να μην κοιτάμε μόνο το τι κάνουν οι ομάδες εδώ. Θα πρέπει να κοιτάμε και τι κάνει ο ανταγωνισμός. Εντάξει, και ο ανταγωνισμός του Ολυμπιακού, ξέχωρα αν η επικοινωνία του υπερβάλλει λίγο για την εικόνα των παιχνιδιών του. Η ουσία είναι ότι είναι ένα νέο project το οποίο είναι μπροστά από την ώρα του, λέω εγώ. Και είναι μπροστά από την ώρα του γιατί έχει μία σημαντική σταθερά που δούλεψε πάρα πολύ το καλοκαίρι, άφησε πίσω την κακή του χρονιά πέρσι γιατί σε σχέση με τα στοιχεία που έχει ήταν κακός σε σχέση με αυτό που μπορεί να παίξει.
Και δεν είναι εύκολο να είσαι κακός σε μια ομάδα η οποία χάνει πρωτάθλημα, που τρως όλο το ανάθεμα. Ναι. Επειδή υπάρχει και αυτό το μικρόβιο ότι είσαι Έλληνας και μας θες λίγο παραπάνω γιατί είσαι δικό μας παιδί. Ναι. Όλο αυτό το. Πάντα υπάρχει. Το στοιχείο. Πάντα που... ο ξένος είναι πιο συμπαθής. Γιατί δεν το συνδυάζει η αθλητική κοινωνία με το ότι θα μπορούσα να ήμουν εγώ και γιατί δεν τα παίρνει αυτός και εγώ. Που υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Ναι. Ο Φορτούνης το διαχειρίστηκε πρώτα απ' όλα ως άνθρωπος και στο μυαλό του. Και συνέχεια πήγε, δούλεψε. Δεν. Νομίζω ότι ο Πέντας, ο Κουρούλης και ο Φορτούνης ακολουθήσαν το ίδιο πρόγραμμα. Ακολουθήσαν το ίδιο πρόγραμμα με συγκεκριμένο γυμναστή. Ναι. Πριν από τις προετοιμασίες. Ναι, πριν από τις προετοιμασίες. Πριν από να ξεκινήσουν τις προετοιμασίες. Και ουσιαστικά αυτή ήταν η πρώτη τους τέτοια χρονιά. Ναι. Η πρώτη τους χρονιά με προπόνηση, προετοιμασία, σεζόν και φινάλε. Πρώτα απ' όλα έχουν δυναμώσει και οι τρεις αθλητικά. Νομίζω ότι αν ο Φορτούνης είχε ένα θέμα πέρσι που δεν το αντιμετώπισε, ήταν η δύναμη. Δεν είχε δυνάμεις, δεν αισθανόσουν ποτέ ότι είναι φρέσκος. Αυτή την εικόνα μου βγάζε εμένα πέρσι. Φέτος συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Έχει συνέχεια φρεσκάδα. Ότι είναι μονίμως φρέσκος. Και είναι τεράστια η διαφορά εικόνας, εντάξει. Γιατί μιλάμε για ένα ποδόσφαιρο το οποίο χωρίς αθλητική υποδομή δεν πας πουθενά. Δεν έχω να πω κάτι, δεν έχω να προσθέσω κάτι πάνω σε αυτό. Ειδικά στο επίπεδο που θέλει να είναι ο Φορτούνης. Πώς θα ήταν μάλλον για ένα μέσο επιθετικό σε ελληνική ομάδα, και το βάζω αυτό στην άκρη, γιατί πολλές φορές, για παράδειγμα, λέμε ότι μια ακαδημία τι παίκτες έχει, έχει ένα καλό εξτρέμ ή έχει έναν καλό αμυντικό. Πολύ πιο εύκολα ένας αμυντικός από μια ακαδημία θα βγει και θα βρει να τρουπώσει σε μια ομάδα παρά ένας εξτρέμ. Διότι από την κερκίδα, να το πάρουμε, πάντα ψάχνεις το δεκαράκι, τον επιθετικό, τον εξτρέμ, τον απ' έξω. Γιατί οι απ' έξω βγάζουν καλύτερους. Ο Ολυμπιακός για μένα είχε ένα πολύ top ταλέντο στη θέση 8, το οποίο έμεινε στάσιμο και πιθανότατα δεν θα φτάσει ποτέ εκεί που περιμέναμε. Και να φέρουμε στον Ανδρούτσο. Ωραία. Εμένα μου άρεσε πολύ σαν στοιχεία. Σαν μια βάση ποδοσφαιρική. Ένα επειδή παιδί... συνδυάζει ταχύτητα, ναι, ύψος, τζεταρίσματα. Και τελειώματα. Ναι. Εντάξει. Για κάποιο λόγο το project το συγκεκριμένο δεν πήγε. Δεν πήγε, αυτή είναι η αλήθεια. Και όταν χάνεις 2 χρονιές σε αυτήν την ηλικία, πολύ δύσκολα θα επανέλθει κιόλας. Εντάξει. Ναι, και όταν στην ομάδα σου υπάρχει ο Κιγέρμε και ο Καμαρά. Ναι. Είναι εξαιρετικά δύσκολο, ναι, να βρεις χώρο. Ακριβώς. Άρα λοιπόν. Επικεντρώνουμε στο Φορτούνι που είναι το νούμερο ένα σημείο αναφοράς του Ολυμπιακού, γιατί μιλάμε για ένα νέο project που χρειαζόταν έναν ηγέτη για να προχωρήσει. Ουσιαστικά ξανασυστήθηκε. Ναι. Αγωνιστικά, συνολικά ποδοσφαιρικά. Mm-hmm. Έχει δείξει ότι μπορεί με μεγαλύτερη έναρξη να παίζει ως μέσο επιθετικός, να πηγαίνει στα άκρα. Γενικότερα ένα από τους παίκτες που αλλού ξεκινάει, αλλού τελειώνει, και στο σχηματισμό πρέπει να μπαίνουν 10 παίκτες και ότι ο Φορτούνης θα είναι κάπου εκεί. Είναι ο κατάλληλος για να δώσει υπεραριθμία, νομίζω, σε μία πλευρά. Καθαρά αγωνιστικά. Και ειδικά σε μια ομάδα που αντιμετώπισε πρόβλημα στο σκοράρισμα, είναι πολύ σημαντικό να ψάχνει συνεχώς αυτή η ομάδα να βελτιώνει το ποσοστό επιτυχίας μιας τελικής. Δηλαδή, από τη στιγμή που καταλαβαίνεις ότι δεν έχεις τον παίχτη που στις 3-4 φάσεις θα νιώσει την ασφάλεια και την ψυχολογική ασφάλεια κυρίως ότι θα το κάνει, πρέπει συνεχώς να βοηθάς την ομάδα σου να βρίσκει την καλύτερη δυνατή τελική, έτσι ώστε ακόμα και ο αγχωμένος, ακόμα και αυτός που πάει στραβά στην μπάλα, ακόμα και οποιοδήποτε, να μπορεί να τελειώνει φάσεις. Είναι ο Φορτούνης ο καλύτερος μεσοεπιθετικός πρωταθλήματος στο μεσοδιάστημα? Το πώς κινείται? Για μένα ξεκάθαρα. Για μένα ξεκάθαρα. Είναι αυτός που μπορεί να ανεβάσει το ρυθμό, είναι αυτός που μπορεί να ρίξει το ρυθμό, είναι αυτός που μπορεί να γυρίσει υποπίεση εύκολα, να έχει πάνω του 2-3 παίχτες, θα βρει τον τρόπο. Έτσι, βγαίνει στα πλάγια, βγάζει σέντρες, εκτελεί στατικές φάσεις. Είναι παντού, έχει έναν πιο ελεύθερο ρόλο, θα έλεγα εγώ.
Έτσι. Και το κοινό του Ολυμπιακού με την Εθνική είναι η προσπάθεια εκμετάλλευση του Φορτούνη όσο δυνατόν περισσότερο για να τον ξεμπλοκάρουν κιόλας. Ο Φορτούνης έδειξε φέτος στον Ολυμπιακό λόγω των, των προβλημάτων που είχε ο Ολυμπιακός στα εξτρέμ. Και όταν λέω προβλημάτων, εννοώ ότι ο Ολυμπιακός πήρε κάποια εξτρέμ και ξαναπαίρνει τον Ιανουάριο. Αλλά... ακόμα και ο Ποντένσε που του βγήκε θεωρητικά είναι ένα παιδί το οποίο δεν είχε εύκολα goal assist. Μάλλον την assist την είχε, τον goal δεν είχε. Goal. Και δεν γίνεται να, να παίζει τον Ολυμπιακό και να μην έχει νούμερα ως πλάγιος, εντάξει. Μια ομάδα που παραδοσιακά είχε παίκτες, ναι, που είχε δίναν πράγματα που... από τις συγκεκριμένες θέσεις. Γιατί σκοράρουν. Είναι και που παίζεις. Που σκοράρουν, ναι. Δηλαδή ο Ολυμπιακός είχε τον Τζότζεβιτς, είχε τον Γιαννακόπουλο, είχε τον Γκαλέτη. Ωραία. Τα, τα μέτρα σύγκριση είναι απλησίαστα ακόμα απλησίαστα. Για αυτούς. Και έχει περάσει μια περίοδο τώρα αρκετών ετών που έχει πέσει η ποιότητα των επιλογών. Και ακόμα μνημονεύονται οι παίκτες. Ο Ολυμπιακός έχει τις επιτυχίες που θα ήθελε. Ναι. Τις περισσότερες φορές, αλλά ακόμα μνημονεύονται. Ναι, φίλε, γιατί όταν ένα οργανισμό τον έχει μάθει έτσι. Ωραία, είναι πολύ δύσκολο να το ξεμάθει. Να το ξεμάθει. Να ξεμάθει κάποιον. Ναι. Δεν γίνεται. Και να ολοκληρώσω τον παραλληλισμό του Φορτούνη του Ολυμπιακού με το Φορτούνη της Εθνικής. Και η Εθνική είναι μια ομάδα η οποία πλην του Μήτρογλου δεν έχει άλλο σημείο αναφορά στην, στην επίθεση. Κακή φουρνιά γενικά στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Επιθετικά θεωρώ ότι περίμενα αυτήν τη διετία, την, την περσινή και φέτος, να είναι η διετία του Βέλιου. Το, γιατί χάθηκε αυτό το, αυτό το παιδί με αυτά τα τελειώματα, με αυτή την κίνηση χωρίς την μπάλα και αυτά, είναι ένα άλλο, άλλο θέμα. Είναι άλλη... διαχείριση καριέρας, φίλε, και αυτό υπάρχει. Ζήτησε. Όταν κάνεις κακές επιλογές... Σαφώς παίζει ρόλο και αυτό. Όταν απλά... πιστεύεις καμιά φορά ότι είσαι πιο μπροστά από το σημείο που είσαι, γιατί εγώ αυτή την αίσθηση είχα σε κάποια φάση. Ενώ έβλεπα την προοπτική του παίκτη, αισθάνθηκα σε κάποια φάση ο τόνος που γινόταν, ακόμα και από το περιβάλλον του, ότι ήταν μεγαλύτερος από το εκείνο το στάτους του παίκτη εκείνη την ώρα. Και δεν το είχε ανάγκη κιόλας. Δεν το είχε ανάγκη. Γιατί είχε να μην προσαρμοστεί. Τόσο χρόνο μπροστά του να κάνει παπάθες. Και μίλησα για το Βέλιο γιατί ήταν μια περίπτωση ποδοσφαιριστή που πήγε στο εξωτερικό. Με σίγουρο ότι δεν του άρεσε αυτό που, που γινόταν. Έκανε την επανεκκίνησή του στον Ηρακλή με τα γκολ του, με το να, είναι ο, να γίνει ο παίκτης της ομάδας, ο Ηρακλής του Βέλιου. Mm-hmm. Ήταν ο Ηρακλής του Βέλιου. Ναι, ακριβώς. Και πάλι, ακόμα και αυτό το restart που έκανε, δεν του έδωσε συνέχεια. Δεν του έδωσε συνέχεια, αλλά κάπου πρέπει να το δούμε πνευματικά το πράγμα πώς πάει. Να, επειδή μίλησε για Ηρακλή, μόλις ανακοινώθηκε και ο Γιώργος Καθάριος, ένα καθαρό οχτάρι. Που στον Πανιόνι έπαιξε και αριστερό μπακ, έπαιξε και Καθάριος, ο οποίος ξεκίνησε από τον Παθρακικό, αν θυμάμαι καλά. Ένας από τους παίκτες που δύσκολα προπονητής να έχει παραπάνω από αυτόν σε τακτικό επίπεδο. Ναι. Σε ατομικό επίπεδο να μην του βγουν φάση, ναι. Αλλά είναι αυτός παίκτες. Δεν το λες και άμπαλο. Μια χαρά την τσουλάει την παλίτσα. Για το επίπεδο που βρίσκεται σήμερα ο Ηρακλής, νομίζω είναι μια επιλογή πιο αθλητική από αυτές που είχε στα χάφη, γιατί είχε μαζέψει. Το καλοκαίρι. Ναι. Εκεί και αν ήταν, ναι, λίγο αργό το, το, προ, το, το όλο project. Ένας κανονικός ποδοσφαιριστής για τον Ηρακλή που ψάχνει και αυτός. Σε μια κατηγορία που θέλει να είσαι πολύ στην προσωπική μάχη και αν το έχεις αυτό και έχεις και μια καλή άμυνα, θα το βρεις τον γκολ. Βασικά αυτό που πρέπει να είσαι, Αντώνη, είναι υπομονή για να κάνεις κοντρόλ σε αυτά τα γήπεδα. Τόσο πίσω στα βασικά. Άξι. Πάμε. Ναι. Αχιλλέα, παίζεις στη μαλακοπή, εντάξει. Ναι. Έχουμε καλύτερα γήπεδα από τις Β' Εθνικής. Εσύ η Μαλακοπή είχε γήπεδάρα. Άστο. Ναι. Τσουλάει μπάλα κανονικά. Τσουλάει. Ναι. Όταν πας να παίξεις ένα γήπεδο το οποίο δεν είναι καλό το χορτάρι, που είναι σαν τη Β' Εθνική, δεν σπάνε τα νεύρα σου την ώρα του αγώνα. Ρίχνει 30% της απόδοσής σου σίγουρα. Επειδή δεν είσαι συγκεντρωμένος. Τελείως. Επειδή, ναι. Επειδή έχεις σπάσει τα νεύρα σου. Ναι, ναι. Συμφωνώ μαζί σου απόλυτα. Απίστευτο. Άμα έχει και αέρα. Καμιά φορά εγώ προτιμώ το ξερό από το γήπεδο το χορτάρι έτσι. Ναι, γιατί εκεί ξέρεις τι γίνεται. Ξέρεις τι σου γίνεται. Ας πέσω και ας μου φύγει το δέρμα όπως όταν παίζαμε πιτσιρικάδες εμείς που δεν τα προλάβατε αυτά εσείς. Το πρόλαβα. Πρόλαβες, ξέρω. Σε παρακαλώ. Ναι. Εμένα, μα δεις, έχω ακόμα σφαγμένα τα μπούτια μου. Ναι. Τέλος πάντων, προτιμώ το ξέρω από τα γήπεδα όπως ήταν της Παναχαϊκής, ξέρω εγώ, όπως είναι της Λάρισας που λέμε για Football League, αλλά έχουμε και τη Super League. Ένα τέτοιο. Το προτιμώ.
Έχουμε και αυτό τη Λάρισα. Τη Λάρισα που πρέπει να πάμε εκεί. Για να ελπίσουμε ότι δεν θα παίζει κάποιο ρόλο το παιχνίδι εκείνη την περίοδο. Γιατί το έχω στο πίσω μέρο του μυαλού μου, εκείνο το παιχνίδι σκέφτομαι. Που δεν μπορώ να πλησιάσω ούτε στα 8 μέτρα. Mm. Ναι, ναι, έχουμε ένα θεματάκι εκεί. Κάτι θυμάμαι. Λοιπόν, κλείνοντας το όλο θέμα Φορτούνη, το βίντεο στο Repress ήρθε για να καταδείξει όλα αυτά που συζητάμε. Το πόσο κομβικός είναι ο Φορτούνης και το πόσα περισσότερα πόσα θα έπρεπε εντός αγωγικών πράγματα κάνει. Και όταν λέμε περισσότερα πόσα θα έπρεπε, είναι θέμα κατανομής ρόλων. Διότι ο Φορτούνης κινείται στο μεσοδιάστημα όπως θα έπρεπε να κάνει ένας μεσοεπιθετικός, ένα δεκάρι, να το πω έτσι για να είμαι πιο κατανοητός, που σέβεται τον εαυτό του. Έχει πατήματα μέσα στην περιοχή, θυμίζοντας δεύτερο επιθετικό. Έχει κινήσεις στα άκρα, ακόμα και ως εξτρέμ, αλλά ακόμα και αν χρειαστεί να την κάνει αυτή την κίνηση για να βοηθήσει το εξτρέμ του. Έχει παίξει με πλάτη για να μοιράσει και να φτάσει μπάλα. Έχει όλες τις στατικές φάσεις, τις οποίες είναι εξαιρετικός στα χτυπήματά του. Ειδικά στα φάουλ, έξω από την περιοχή και μέχρι τη μεσαία γραμμή. Αυτά τα φάουλ πολλές φορές σου γεμίζουν το μάτι, αλλά άμα τα εκτελέσεις σωστά και έχεις καλή πρώτη υποδοχή μπάλας, μπορείς να κάνεις ζημιά στον αντίπαλο και να το σκέφτεται αν θα σου δώσει ακόμα και ένα τέτοιο φάουλ. Που οι περισσότεροι προπονητές λένε: μην κάνεις φάουλ έξω από την περιοχή, θα μας γεμίσουν. Αν το κάνεις και στα 20 μέτρα, η εκτέλεση του Φορτούνου μπορεί να σου δώσει προβλήματα. Η εκτέλεση του Φορτούνου σε συνδυασμό με τα κορμιά που έχει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, ένα πράγμα που πρέπει να κάνει μια ομάδα που παίζει με τον Ολυμπιακό είναι να προσπαθήσει να μην δώσει στιγμένες μπάλες στον Ολυμπιακό. Εντάξει. Έχει σώσει παιχνίδια, έτσι. Ναι. Με τις στατικές φάσεις. Το δεύτερο δοκάρι, την κομπίνα που κάνανε. Η αμυντική, ο Καμαρά, είναι πολλά, πολλά ψηλά κορμιά. Πολλά. Πολλά ψηλά κορμιά που πάνε και πολύ aggressive στη φάση. Δεν είναι δηλαδή απλά κορμιά που πηδάνε. Ψηλά κορμιά που να βρούμε παντού. Ναι. Ο τρόπος που πάνε είναι ότι το έχουν κιόλας. Θα σε πάρει παραμάζωμα που λέμε. Ναι. Μπορεί ο Σεσένα να έχει τεράστιες ελλείψεις στο παιχνίδι του, οι οποίες βέβαια θα τις δείξουμε κάποτε. Εντάξει, αλλά στο κομμάτι του... Όχι, το πώς θα πάει πρώτο στη φάση και χαμηλά και στον αέρα, ναι. Κατά το κοινό λεγόμενο τον σώζει. Τον σώζει. Είναι αυτή η άγνοια κινδύνου, αυτή η άγνοια για την ανθρώπινη ζωή. Ναι. Ναι. Πρέπει να την έχει ο αμυντικός, παιδιά. Είναι. Εγώ δεν το κατακρίνω αυτό. Συμφωνώ. Δεν το κατακρίνω. Σου βγαίνουν στοιχεία μέσα από αυτό. Βέβαια. Τι θα κάνουμε τώρα. Θα σκεφτεί ο άλλος πώς θα πάει στην κόντρα μαζί σου. Ξεκινάμε τα βασικά. Αν βάλεις τον άλλο να σκεφτεί, ενώ πρέπει να έχει έναν στόχο. Ήδη τον ζόρισες. Ήδη τον ζόρισες. Γιατί μιλάμε για την ώρα που τρέχει, την ώρα που παίζει, την ώρα που. Τα πάντα όλα. Δίνεις μια γεμάτη στην αρχή. Με την μπάλα μέσα. Δεν θα το σκεφτεί ο άλλος εκεί για να δει λεπτό τι έγινε τώρα. Ξανά έλα. Πήγαινε από εκεί να δούμε, θα ξανακολλήσεις. Από πότε είχε ο Πάπ να έχει τέτοιο παίκτη. Ισαουράρδε, φίλε. Ισαουράρδε. Καμία απολύτως, δηλαδή, έγνοια για τη ζωή του ανθρώπου. Καμία. Αυτό το άδειο βλέμμα. Άδειο βλέμμα. Κανονικά. Ποια είναι η δουλειά μου, να μην φάμε γκολ. Το πώς δεν θα φάμε γκολ. Το πώς είναι δικό μου αφήστε πρόβλημα. Αφήστε τα δικά μου. Ναι, εδώ, εγώ είμαι εγώ. Εσάς το πρόβλημά σας είναι να μην φτάσει μπάλα σε μένα. Ναι. Αν φτάσει. Ναι. Εκείνη την μπουνιά που έδωσε στον Κουτρουμπί. Δηλαδή και εσύ, Νόβα, μην την πιάνεις. Παιδιά μου, είπε άνθρωπος που ήταν κανένα 20 μέτρα πίσω, ότι την άκουσε. Μιλάμε, ο άνθρωπος ήταν αλλού, εντάξει. Είναι κομμάτι του ποδοσφαίρου όμως, παιδιά. Και αυτό, η βρωμιά. Σκληρότητα, η βρωμιά. Ναι. Το θέμα είναι πώς την κάνεις και σε τι συχνότητα την κάνεις. Και με τι πλάτες την κάνεις. Γιατί τη βρωμιά την πληρώνεις. Εντάξει. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Άμα σε αφήνουν βαράς μπουνιές, κλωτσικές και αυτά και δεν την πληρώνεις ποτέ, τότε δεν είναι ποδοσφαιρική αλήθεια. Αυτή είναι άλλη αλήθεια. Είναι ο Φορτούνης παίχτης που άμα βρεθεί ένας Ισαουράλδε, ας πούμε, θα ξαναπάει, θα το σκεφτεί. Δεν είναι ισχυρή προσωπικότητα. Πνευματικά δεν είναι τόπο, εγώ πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι απλά έχει πίστη στο ότι ξέρει ποδόσφαιρο. Ωραία. Και ότι θέλει να το βγάζει αυτό το πράγμα. Σε συνθήκες υψηλής έντασης, δεν νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι που τον βολεύει. Αυτό που λες περί της πνευματικότητας του Φορτούνη είναι αυτό που του δίνω ένα credit παραπάνω για την φετινή χρονιά σε σχέση με όλα όσα πέρασε πέρυσι.
Γεγονός. Σε επίπεδο πίεσης, σε επίπεδο ότι στον Ολυμπιακό, ό,τι και να είναι. Αν δεν έπαιζε, υπήρχαν κάποιοι που τσέφτηκε ο Φορτούνης. Όχι, είναι τεράστιο. Και όλο αυτό μπόρεσε να το βγάλει από πάνω του. Ναι, είναι μια μάχη με τον εαυτό του, φίλε. Δεν είναι απλό. Δεν είναι απλό. Δεν είναι η top προσωπικότητα. Φαίνεται στο βλέμμα του. Δεν είναι το παιδί το οποίο στα αποδυτήρια θα μιλήσει, θα κάνει, θα κάνει. Φαίνεται. Ωραία. Παρότι αποτελεί σταθερά για χρόνια στον Ολυμπιακό, δεν τον είδες ποτέ να κάνει, να έχει έναν ρόλο πιο ενεργό στο επικοινωνιακό, στο οτιδήποτε. Δηλαδή, είναι καθαρά ένας ποδοσφαιριστής όπως όλοι οι άλλοι. Μιλάει πιο πολύ παικτικά. Ναι. Ναι. Εντάξει. Και από τη στιγμή που, αυτό που λέω ότι έχει πάρα πολύ δίκιο, που το έβγαλε, έβγαλε αυτή την πίεση από πάνω του, γιατί εγώ πιστεύω ότι δέχτηκε παραπάνω πίεση από αυτή που άντεχε ο οργανισμός του στην κακή του σεζόν. Σίγουρα. Πέρυσι. Σίγουρα. Εντάξει, μπορεί και αυτή να τον οδήγησε στο να λειτουργήσει διαφορετικά. Και στο ότι ο Φορτούνς έφτυγε για δύο πράγματα και το χρώθηκαν όλα. Ναι, πιθανότατα. Ναι, εδώ άλλαξε ένα project, έφευγαν και ερχόντουσαν παίκτες κάθε 4 λεπτά. Και έφτυγε ο Φορτούνης. Ναι, αυτός, και, αυτός ναι, που είναι μπροστά μας, τι να κάνει. Κάπως πρέπει να τα φάει. Εντάξει, ναι. Τέλος πάντων. Είναι παράγοντας του πρωταθλήματος ο Φορτούνης. Μεγάλος. Είναι η σημαντική σταθερά από και ο Ολυμπιακός στην προσπάθειά του να ανατρέψει την κατάσταση σήμερα. Αν ξέρω εγώ, δεν τον έχει ο Ολυμπιακός για ένα-δύο μήνες, ο Ολυμπιακός τελείωσε. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν έχει παίκτη να κάνει αυτό το πράγμα. Στο βαθμό που τα κάνει, ειδικά φέτος ο Φορτούνης, δεν έχει. Γι' αυτό και έχει υπερφορτωθεί εντός εικόνα ο Φορτούνης σε ευθύνες στο παιχνίδι. Γιατί είναι καινούργια ομάδα, κακά τα ψέματα. Μια ομάδα η οποία θα έχει ρόλους. Ακόμα και αναφέρθηκε στο Κιγέρο με τον Καμαρά. Δεν είναι σταθερές αυτοί οι δύο. Μόχθησαν για να γίνουν σταθερές. Και ακόμα δεν έχουν. Δηλαδή παίζει και ο Μπουχαλάκης. Παίζει και ξέρω εγώ, έχουν ένα rotation. Ο Μπουχαλάκης παίζει. Ο Νάτχο δεν μπορεί να το βγάλει από την εξίσωση. Ναι, δεν μπορεί να το βγάλει από την εξίσωση γιατί έδωσε και τα μισά παιχνίδια όταν μπήκε. Είναι ο μόνος πίσω από το Φορτούνι που μπορεί να δώσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά σε άλλο ύφος. Ωραία. Να περάσει τέλος πάντων την key pass που περνάει στο Χαριλάου. Ωραία, να κάνει ναι, σε εκείνη και την πάσα που βγάζει από την. Ανάμεσα σε εκείνον και τον. Δεν θυμάμαι το ποιος έκανε τη σέντρα. Υπήρχαν 8 παίκτες του Άρη. Κούτρης, 8 παίκτες του Άρη υπήρχαν. Ναι. 8. Και τους έβγαλε από την εξίσωση. Σαν να του είπε, παιδιά, δεν σας βλέπω, συγγνώμη, βλέπω μόνο εκεί. Ναι. Όπως έλεγε και ο Ζήκος στην ταινία, θα την deliverήσω προσωπικώς. Την στέλνει εκεί. Και μετά όλα είναι. Στην επίπεδο ποιοτικών χαρακτηριστικών, λοιπόν, μόνο ο Νάτχο μπορεί να μπει σε μια εξίσωση να αλλάξει τη μορφή ενός αγώνα. Αλλά και αυτός σε μια ηλικία για το σουλούπι του προχωρημένη, γιατί δεν ήταν ποτέ ένα αθλητικό παιδί. Ναι. Εντάξει. Και σε θέση το γήπεδο πλέον δεν μπαίνει για να παίξει δεκάρι. Μπαίνει πιο. Ναι. Και αυτά τα 15-20 μέτρα στο γήπεδο είναι 15-20 μέτρα, δεν είναι ναι. λίγα. Ναι. Μπαίνει λοιπόν, πιο πολύ για να προωθήσει σωστά την μπάλα, έτσι. Να πάρει μπάλα Φορτούνη, να κάνει τις αλλαγές παιχνιδιού που κάνει. Ναι, αυτό. Να καθαρίσει λίγο το μυαλό του συνόλου. Αυτό κάνει ο Νάτχο. Και να βοηθήσει και το Φορτούνη, έτσι. Αλλά χωρίς Φορτούνη, ο Ολυμπιακός χάνει πάνω από το 50% ναι, της επιθετικής του δυναμικής. Στο συνδυαστικό κομμάτι. Στο βαθμό ναι. που εξαρτάται από αυτόν πλέον, ναι, είναι πολύ κομβικός. Η συζήτηση έγινε βάσει του βίντεο που υπάρχει, έτσι, στο repairs.gr για το Φορτούνη. Και το τι βλέπουμε στο πρωτάθλημα, γιατί αυτή είναι η λογική μας. Αντικειμενικά. Ναι, δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι πρώτος ο ΠΑΟΚ και δεύτερος ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός είναι ο Φορτούνης, ποδοσφαιρικά. Αυτή είναι, δεν είναι ο Φορτούνης, είναι ένας παίκτης που κάνει ότι από αυτόν εξαρτούν τα πάντα, αλλά αν καθόμαστε και δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, δεν γίνεται σε φάση ομάδα που θα περάσει πάνω από τον Φορτούνη. Σε μια ομάδα που δεν έχει πρώτο σκόρερ, ο Φορτούνης βγαίνει γιατί αυτός θα δημιουργεί όλα. Σε μια ομάδα που είχε πρώτο σκόρερ, ήταν μέχρι τώρα ο ΠΑΟΚ του Πρίγκης ο Ολυμπιακός του Φορτούνη. Και επειδή ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να είναι το Φορτούνη, το ερώτημα είναι του ποιου νου θα είναι ο ΠΑΟΚ. Τι νου σαν ο ΠΑΟΚ, που λένε και στο χωριό μου. Τι νου εσύ. Τι νου εσύ. Ήταν η εκπομπή, τι νου εσύ. Ήταν η εκπομπή, ανάλυσέ το. Θα δούμε, παρακολουθούμε λίγο την περίπτωση Φετουαζίδη και Άρη. Είναι η αλήθεια. Για να δούμε τι μπορεί να προσθέσει στον Άρη, αν αποκτηθεί ο Φετουαζίδης. Μια περίπτωση ποδοσφαιριστή ακαδημιών Ολυμπιακού που έφυγε κακήν κακός
πήρε παιχνίδια στην Ιταλία, πήγε μετά στις Σαουδικές Αραβίες και γύρισε παχουλός. Κάκι. Γύρισε παχουλός, είναι η αλήθεια. Ο Φετβατζίδης, μια ατάκα έτσι πριν κλείσουμε λίγο, το όλο θέμα του Φετβατζίδης πιέστηκε παραπάνω γιατί ήταν εκείνη η φουρνιά, εκείνη η γενιά ποδοσφαιριστών που επειδή ο Παναθηναϊκός έβγαλε τον Νίνι, όλοι ψάχναν το δικό του Νίνι. Ναι. Όλοι, και ειδικά ο Ολυμπιακός με πίεση γιατί τον έβγαλε ο Παναθηναϊκός. Ναι, με τη λάθος πίεση. Και, και ο Νίνις και ο Φετβατζίδης και ο ένας και ο άλλος. Ο Νίνις με το που βγήκε έπαιξε δύο σερί χρονιές στον Παναθηναϊκό, στην Εθνική Ελπίδων, στην Εθνική Νέων. Μόνο φαντάρο που τον πήραν στα 16 του να πάει στην Εθνική Ενόπλων. Και βγήκε το θέμα στους Κυλιακούς, το οποίο. Θέμα στους Κυλιακούς. Το οποίο κλασικά ή το κάνεις εκείνη την ώρα και λες θα χάσω ένα μισή μήνα, ή το κάνεις συντηρητικά και τελικά χάνεις τέσσερις μήνες. Ναι, τέσσερις μήνες. Το οποίο είναι και το πιο επικίνδυνο, σε κάποια φάση πρέπει να μιλήσουμε και με έναν γιατρό. Και, για να μας πει και τι συμβαίνει. Δηλαδή, τα δόντια, ας πούμε, που ανέφερες πριν. Τα δόντια, οι Κυλιακοί. Οι Κυλιακοί, φίλε Φορτούνη, ο Νίνης μετά τους Κυλιακούς έχασε το 30% της έκρηξης του 40. Δηλαδή ήταν άλλος παίκτης. Άλλος παίκτης. Τέλος πάντων, ήταν το ανάλυσέ του με ρωτάζοντα τον Τζεγαλέα. Πού θα παρτάρει σήμερα. Δεν ξέρω, θα δω. Στο μάνατζερ. Κάπου θα κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Γιατί έχω ένα save με τον Άρη που πρέπει να πάμε λίγο καλύτερα. Ναι. Δεν βγήκε το πλάνο του καλοκαιριού. Πήγα την ομάδα στους ομίλους Europa League. Αλλά έχω μείνει πίσω. Ξέρεις, έχω προχωρήσει χρονιές. Και έχει μπει το πρωτάθλημα όπως μπορεί να γίνει. Όπως πιθανολογούμε ότι θα γίνει. Με play-off και play-out. Και δεν είμαι ακόμα σε θέση play-off. Πρέπει να προσέξω. Ωραία. Αρχιλέση. Εγώ τίποτα κάνω γιορτή του Σαρακατσάνου, τίποτα πάω χορέψεις, όχι. Τι Σαρακατσάνου. Πώς το είπαμε αυτό το look. Σουάγ είμαι, σουάγ. Θα ανέβει ένα βίντεο μια μέρα, θα ανέβει. Πήγα να πω Swift και λέω κάτι μου κάνει. Το Σουζούκι, το Swift, και τόσο σαν μυθικό Σαρδάμ. Λοιπόν, αυτά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.